Πάντως, το κάνουμε. Σημαντικότερο σημείο που αναφέρατε, η βελτίωση της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, πέρα από τη θετική επίπτωση που έχει στη ρευστότητα, έχει επίπτωση θετική και στον κρατικό προβολογισμό. Πλέον η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση του των ΕΣΠΑ και στο δεύτερο εξάμεινο του 2012 υπερκαλύψαμε και τον εθνικό στόχο. Ευτυχώς. Μειώσαν τη συμμετοχή, την εθνική και. Αύξησαν την κοινοτική συμμετοχή με αποτέλεσμα να παίρνουμε περισσότερα λεφτά απ' έξω. Δεν ήταν μόνο θέμα οικονομικό, όμως η καθυστέρηση οφειλόταν και σε διάφορους παράγοντες της αυτοκρατίας. Γίνανε διάφορες προσπάθειες με νομοθετικές πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί το πλαίσιο και να επιταχυνθεί η απορρόφηση. Θετικό είναι ότι αυτό λειτουργεί. Νομίζω όλοι έχουν συμφωνήσει ότι χρειάζονται βελτιώσεις των. Στο εισπρακτικό μηχανισμό. Γι' αυτό δημιουργήθηκε. Άλματα, ναι, γι' αυτό δημιουργήθηκε και σε μεγάλο βαθμό η νέα Γενική Γραμματεία. Υπάρχει Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ώστε να μπορέσει να στηθεί πάλι από την αρχή σε μεγάλο βαθμό ο μηχανισμός αυτός. Στην πράξη έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες στο βαθμό που χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή κρίσης. Οι στόχοι ήταν και πολιτικοί και οικονομικοί. Καταρχήν ήταν πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε δεκτός από τη νέα κινέζικη ηγεσία. Το λέτε ως πολιτικό στοιχείο αυτό. Ως πολιτικό στοιχείο. Μάλιστα. Υπήρξε ένα κεντρικό θέμα, αν θέλετε, στην οικονομική και πολιτική διάσταση του ταξιδιού. Το θέμα ότι η Ελλάδα αποτελεί μια πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ανατολή. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο τονίζουμε σε όλες τις διεθνείς μας επαφές. Ήδη στην πράξη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Σε επενδύσεις, παραδείγματος χάρη στα λιμάνια που η Κόσκο είναι ενεργή στον Πειραιά, στα τρένα και στα περιφερειακά αεροδρόμια που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά δεύτερης κατοικίας, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, το οποίο επίσης σχετίζεται με αυτή τη σκέψη ότι η Ελλάδα αποτελεί και πολιτιστικά, αν θέλετε, έχουμε καλύτερες σχέσεις με αρκετές χώρες πύλη εισόδου. Το ταξίδι είχε ένα οικονομικό σχέλος, υπήρχε μια επιχειρηματική αποστολή. 87 επιχειρηματίες συναντήθηκαν σε 455 προγραμματισμένες συναντήσεις. Έκλεισαν συμφωνίες τώρα αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, για να κλειστεί μια συμφωνία έχει να κάνει και με το βαθμό προετοιμασίας κάθε εταιρείας. Κάποιες εταιρείες πήγαν για πρώτη φορά στην Κίνα και ο στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν επαφές και αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουν πλέον πολύ συστηματικά οι ίδιες εταιρείες, να ξαναπάνε, να παρουσιάσουν. Άνοιξε ο δρόμος. Κάποιες εταιρείες είχαν προχωρημένες επαφές. Παρακολουθούσα σε ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων χτες έναν επιχειρηματία που βγήκε και είπε: εγώ καιρό πάλευα να κλείσω μια συμφωνία, πήγα σε αυτό το ταξίδι και την έκλεισα. Αλλά αυτό εξαρτάται από εκεί και πέρα από τον κάθε επιχειρηματία. Ναι. Από την πλευρά του κράτους. Το γεγονός ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τις αποκρατικοποίησεις και για τα λιμάνια και για τα τρένα. Και να σας πω γιατί για τα τρένα και για τα αεροδρόμια είναι σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή τα ακούμε αυτό συνέχεια. Ξέρω εγώ, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό. Πώς εκφράζεται πρακτικά αυτό ενδιαφέρον. Αυτό. Δηλαδή, τι λέει, βγήκε η ΧΙ εταιρεία και είπε: παιδιά, κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει η ιστορία της Τρενοσέ. Όταν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, εγώ θα είμαι εκεί. Ή ξέρεις. Γενικό. Ωραίο πράγμα τα τρένα. Ή ετέθησαν προϋποθέσεις. Για να εμφανιστεί καταρχήν μια εταιρεία από την Κίνα, υπάρχουν τρεις παράμετροι. Η πρώτη παράμετρος είναι να υπάρχει μια γενικότερη πολιτική ευλογία αυτής της δράσης. Αντιλαμβάνεστε ένα κράτος το οποίο κυρίως για τις μεγάλες κρατικές εταιρείες υπάρχει ένα κεντρικό σχεδιασμό. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία το πολιτικό σκέλος. Το δεύτερο. Αυτό υπήρξε. Και αυτό υπήρξε. Σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, ό,τι και να σας πω, να το πω από, να μην το λέω κάθε φορά, θα κρυθεί στην πράξη, έτσι. Απλά πράγματα. Προφανώς. Ναι, εντάξει, αλλά μιλάτε για πλάνο δεκαετίας ακούμε. Μπήκαμε, λέει, στο πλάνο δεκαετίας των Κινέζων. Βεβαίως. Κατά δεύτερο, είναι σημαντικό να υπάρχει χρηματοδότηση. Το γεγονός ότι υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με την China Development Bank, αλλά και συναντηθήκαμε και με ιδιωτικές και άλλες τράπεζες, οι οποίες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν τις επενδύσεις, ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας που, αν θέλετε, έλειπε. Γιατί για να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, χρειάζεται το κομμάτι που θα δώσει, το equity που λέμε, που θα δώσει ο ξένος επιχειρηματίας, το κεφάλαιο, αλλά χρειάζεται και δανειοδότηση. Γνωρίζετε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να κάνει δανειοδότηση πολύ μεγάλων έργων. Για να που χρειάζονται για τις ιδιωτικοποίησεις. Και αυτό είναι ένας πάγος που υπήρχε. Και από εκεί πέρα υπήρχαν συγκεκριμένες συζητήσεις με μεγάλες εταιρείες της Κίνας, και κρατικές και ιδιωτικές. Παραδείγματος χάρη, συναντηθήκαμε με τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Κίνας, το οποίο είναι επίσης σημαντικό στον τομέα του τουρισμού. Άρα υπάρχουν πλέον οι τρεις προϋποθέσεις στους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ. Όταν αυτούς ξεκινήσουν και με τους όρους που η Ελλάδα θα θέσει. Γιατί στους διαγωνισμούς εσύ θέτεις τους όρους. Άμεσα τι θα δούμε να γίνεται πράξη, κύριε Μηταράκη. Άμεσα τι θα δούμε άμεσα, είναι η Κόσκο, η επέκταση της Κόσκο, τι μπορεί να δει η άμεσα ο πολίτης ως επιτυχία αυτού του ταξιδιού.
Η επέκταση της Κόσκο είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορέσει να συνδεθεί με αυτό το ταξίδι. Η συμμετοχή των Κινέζων στα έργα αποκρατικοποίησεων, αλλά και στο νέο ΣΔΙΠ, παραδείγματος χάρη, που θέλουμε να κάνουμε στο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια πύλη εισόδου και τουρισμού, αλλά και διακομεδευτικού κέντρου, ας πούμε. Κέντρου. Υπάρχουν συμφωνίες για αυτά, είναι ευχές. Συμφωνία... Συζητήσεις γενικές που έχουν γίνει. Να σας πω κάτι πολύ απλά. Συμφωνία το κράτος σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία, σε διμερές επίπεδο, ούτε μπορεί να κάνει, ούτε πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε εμείς να συμφωνήσουμε. Αν θέλετε, πριν 30 χρόνια πριν μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν εφικτό. Mm-hmm. Πήγαινε ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ένας Έλληνας υπουργός, έκανε μια συμφωνία. Να παρακορίσετε συμφωνία ότι οι ίδιοι έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον να μπουν στους διαγωνισμούς. Απάντηση, απάντηση και σε αυτό βέβαια είναι, να δείτε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι πρέπει και η Ελλάδα να βγάλει το διαγωνισμό. Γιατί μέχρι να δώσουμε τους όρους, επί της αρχής μιλάμε εμείς. Επί της αρχής μιλάνε οι Κινέζοι. Ναι. Όχι μόνο οι Κινέζοι, όλοι οι επενδυτές του κόσμου. Μέχρι να δεις καθαρογραμμένο το διαγωνισμό. Να τρέξετε εσείς πρώτα. Άρα η ευθύνη αυτή τη στιγμή για τις ιδιωτικοποιήσεις είναι στο δικό μας γήπεδο. Η Ελλάδα πρέπει να βγει εντός όλων διαγραμμάτων mm-hmm. με τους διαγωνισμούς, ώστε να δούμε αν θα έρθει αυτό το ενδιαφέρον. Πάντως τέθηκε αυτή η βάση. Ναι. Ο τουρισμός ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης. Η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, όπως και ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Μουσουρούλης, συμμετείχαν στην αποστολή και είχαν και οι ίδιοι διμερείς επαφές. Είναι δύο σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την Κίνα. Ενδιαφέρον υπήρξε και στο θέμα της, θα το ξαναπώ αυτό, στο θέμα της παραθαλιστικής κατοικίας. Mm-hmm. Υπήρξε ενδιαφέρον από Κινέζους που πλέον δημιουργούν τη δικιά τους μεσαία τάξη. Για αγορά, μιλάτε. Για αγορά, το οποίο τους δίνει πλέον και ένα δικαίωμα πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τους δίνει άδεια παραμονή στην Ελλάδα και δικαίωμα λόγω Σέγγεν να ταξιδέψουν. Μια και το λέτε και επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ. Πότε θα είναι έτοιμη αυτή η ερμηνευτική εγκύκλωση για τη χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής? Μου έχουν πει από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι λογικά πρέπει να δημοσιευτεί αύριο στο ΦΕΚ. Mm. Έχει γραφτεί, έχει σταλεί για υπογραφές. Αμέσως την επομένη που ψηφίστηκε ο νόμος, ολοκληρώσαμε την καθαρογραφή της απόφασης και έχει σταλεί. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι αύριο θα είναι στο ΦΕΚ. Μάλιστα. Γιατί το βιαστήκαμε για να προλάβουμε και τη σεζόν. Mm. Γιατί κάποιοι θα αγοράσουν, αν θέλετε, υποστηριζόμενη από γραφεία στη χώρα τους και τέτοιες συμφωνίες παραδείγματος χάρη γίνανε στην Κίνα μεταξύ ιδιωτών και γραφείων στην Κίνα που εξειδικεύονται στην εξέβρεση κατοικίας, αλλά κάποιοι τουρίστες ευελπιστούμε ότι θα επισκεφτούν την Ελλάδα μέσα στα 17 εκατομμύρια τουρίστες που περιμένουμε και θα δούνε κάτι και θα ενδιαφερθούν, δεν ξέρω πώς, μπορεί να είναι και λίγοι, μπορεί να είναι, δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα άμεσα να εφαρμόσουμε τον νέο νόμο. Το Υπουργείο Ανάπτυξη υπέγραψε και τρεις συμφωνίες στο Πεκίνο. Η μία ήταν μεταξύ του οργανισμού Investing Greece και τη China Development Bank για συνεργασία, στο οποίο η China Development Bank καλωσορίζει την προσπάθεια της Ελλάδος να δημιουργήσει αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα που συζητάμε εδώ και καιρό, είναι αλήθεια, και να συμμετάσχει, θα το δει θετικά στο να συμμετάσχει στη δημιουργία αυτής της τράπεζας. Επίσης, είδαμε ενδιαφέρον από εταιρείες τεχνολογίας. Mm. Δεν είδαμε μόνο, δηλαδή, οι οποίες θέλουν να αξιοποιήσουν και το καταρτισμένο και πολύ μορφωμένο προσωπικό που έχει αυτή η χώρα. Η συμφωνία και με τη Huawei και με τη ZTE προβλέπει και τη δημιουργία ενός κόμβου logistics στην Ελλάδα, αλλά ειδικά της Huawei και τη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου για την ανάπτυξη προϊόντων. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι μια εταιρεία η οποία πλέον έχει καταφέρει σε λίγα χρόνια να είναι σχεδόν πρώτη στον κόσμο. Έχει μια ελάχιστη διαφορά από την Ericsson στην υψηλή τεχνολογία. Βλέπουν και αυτή τη χώρα μας ως ένα χώρο στο οποίο μπορούν να αναπτύξουν και την τεχνολογία τους και να μπουν και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Λέτε, δεν είναι μόνο το λάδι και τα μάρμαρα. Δεν είναι μόνο το λάδι και τα μάρμαρα που βάλαμε στόχο να φτάσουμε το εμπόριο στα 8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2015. Mm. Και γι' αυτό. Θα το διπλασιάσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς τι τους είπατε? Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι σαφής η θέση της ελληνικής πλευράς ό,τι αφορά. Συζητάμε για τον Όλμπ, για παράδειγμα. Στον Όλμπ τι θα κάνουμε? Θα παραχωρήσουμε? Το όλο. Θα ιδιωτικοποιήσουμε, θα πουλήσουμε πακέτο μετοχών? Η Κόσκο θα μπορεί να το πάρει όλο το λιμάνι? Δεν μπορεί να προτρέχω. Θα υπάρξει μια απόφαση της κυβέρνησης και γι' αυτό είπα στο προηγούμενο σημείο ότι για να δούμε πόσο γρήγορα θα τρέξει το κινέζικο ενδιαφέρον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εμάς να ολοκληρώσουμε τις δικές μας εσωτερικές διαδικασίες και να μπορέσουμε να προτείνουμε. Αυτό που σας φρενάρει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διαδικασία δημοκρατική. Εδώ βλέπω την αντιπολίτευση να διαμαρτύρεται πολύ. Εδώ να μιλάει για ξεπούλημα, να λέει ότι όταν έρθουν εκείνοι στην εξουσία πολλούς στρατηγικούς τομείς που θέλετε να ξεπουλήσετε σήμερα με τη δικιά τους ορολογία, προσπαθεί να του πάρει πίσω. Επομένως αυτό σας φοβίζει, σας φρενάρει? Δεν ξέρω, λέω. Αυτό το έχω ξανακούσει ως φράση. Αλήθεια, παιδί, θυμάμαι. Κατά δεύτερον, μιλάμε για ξεπούλημα όταν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Αυτό δείχνει ότι οτιδήποτε σχόλιο κάνει αντιπολίτευση στο τέλος θα πρέπει να κριθεί από τον κόσμο κατά πόσο ήταν μια προαποφασισμένη απόφαση να πάρθει αυτή η θέση. Το θέμα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Το λιμάνι του Πειραιά, να σας πω κάτι, έχει τετραπλασιάσει τον κύκλο εργασιών του
από τότε που αυτή η προβλήτα έχει παραχωρηθεί στην Κόσκο. Αλλά σου λέει ποιο ωφελήθηκε αυτό, από αυτό. Να. Αυτό που λέτε τώρα, εντάξει, έτσι είναι. Εγώ σας λέω ότι εμείς κερδίζουμε. Δηλαδή κερδίζει η Κόσκο, κερδίζουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ας πούμε. Η Ελλάδα, ναι. Η Ελλάδα, καταρχήν, πάρτε παράδειγμα την Τρένοσέ. Ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο σε μεγάλο βαθμό στα μάτια του κόσμου είχε χαμηλή αξία. Πλέον γίνεται ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγων στην προώθηση του εξωτερικού εμπορίου. Mm-hmm. Αυτό δίνει μια μεγάλη αξία στην Τρένοσέ και αυτό δίνει και δυνατότητες ανάπτυξης στην Τρένοσέ. Γιατί υπάρχει πλέον στα λιμάνια μας όγκος εμπορευμάτων. Γιατί υπάρχει όγκος εμπορευμάτων? Γιατί η Κόσκο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τις παγκόσμιες μεταφορές, έχει φτιάξει ένα λιμάνι το οποίο είναι οργανωμένο πάρα πολύ αποτελεσματικά και άρα μπορεί ανταγωνιστικά να αποτελέσει πύλη εισόδου. Και από πού παίρνουμε τη δουλειά? Την παίρνουμε από άλλα ελληνικά λιμάνια? Όχι. Το παίρνουμε από λιμάνια όπως του Ρότερνταμ, όπως του Αμβούργου. Αυτό είναι, σημαίνει ότι η Ελλάδα αποκτά. Yeah. Βέβαια, να σας πω κάτι. Μία επένδυση από μόνη της δεν θα αλλάξει το περιβάλλον. Αλλά όλες αυτές οι επενδύσεις μαζί, όταν η Ελλάδα αποκτάει πλέον μια στρατηγική σημασία, μπορούν να έχουν ένα σημαντικό παράγωνα στη δημιουργία νέων εργασίων. Αν το περιγράψει κανείς. Η ZTE, ας πούμε, και η Huawei, γιατί θέλουν να έρθουν να δημιουργήσουν εδώ logistics centers και να προσλάβουν εκατοντάδες ανθρώπους? Mm-hmm. Όχι χιλιάδες, εκατοντάδες ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί βρήκαν ένα λιμάνι το οποίο λειτουργεί. Βρήκαν μια Τρένοσέ η οποία προσπαθεί και πλέον καταφέρνει να κάνει εξωτερικό εμπόριο. Η σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά, ξέρετε ότι έγινε πριν 2 μήνες. Mm-hmm. Είχαμε το λιμάνι του Πειραιά, είχαμε σιδηροδρομικό δίκτυο. Και δεν ήταν συνδεδεμένο ο Πειραιάς με το δίκτυο. Και έγινε πριν 2 μήνες. Άρα είναι σημαντικό αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις να γίνουν όχι για ταμιακούς λόγους. Είναι σημαντικό αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις να γίνουν για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Μα γι' αυτό ακριβώς θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, εντάξει, αλλά τι κερδίζουμε από όλη αυτή την ιστορία? Κερδίζουμε πιθανόν μια αύξηση, όπως λέτε, του όγκου των συναλλαγών, ας την πούμε έτσι. Με αυτό το γενικό όρο. Το οποίο είναι πολλαπλασιαστικό στην οικονομία. Το οποίο όμως πώς λειτουργεί για μας? Δημιουργεί θέσεις εργασίας στο λιμάνι, στα τρένα. Δημιουργεί θέσεις εργασίας. Φορολογικά έσοδα. Σε τι περιβάλλον εργασίας? Γιατί, ας πούμε, αν είναι να δημιουργεί θέσεις εργασίας και οι θέσεις εργασίας να έχουν 400 ευρώ μισθό. Αυτό είναι παράνομο. Ναι, λέω. Ή αν είναι να δημιουργεί, ας πούμε, θέσεις εργασίας πρόσκαιρου χαρακτήρα. Τι κερδίζουμε εμείς από όλη αυτή την ιστορία? Είναι μια εταιρεία που κατορθώνει. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη, λέω γενικώς. Με αυτή την αντίληψη μπορεί να οδηγήσει στο να μια εταιρεία απλώς να βρίσκει ένα νέο Ελντοράντο, στο οποίο εγκαθίσταται, κάνει τη δουλειά της, βγάζει τα λεφτά της και μια χαρά είμαστε. Αν άκουγε κανείς την ερώτησή σας και δεν άκουγε, θα νόμιζε ότι είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε 27% ανεργία. Να, γι' αυτό το είμαστε λέω. Μια χώρα που έχει 27% ανεργία. Και πρέπει η να απάντηση στο 27% ανεργία για την κυβέρνηση είναι ανάπτυξη χωρίς περιβάλλον, χωρίς πραγματικό περιβάλλον εργασιακών σχέσεων. Κατευθύνσεων σε συγκεκριμένους τομείς, παραγωγικών εννοώ, κατευθύνσεων σε συγκεκριμένους τομείς κτλ. Είναι όλα. Λέω για παράδειγμα, για να μην. Ας πούμε, τι σημαίνει δίνει το ποσοστό μας, δίνει η κυβέρνηση το δικό μας ποσοστό για το αεροδρόμιο? Τι κερδίζουμε εμείς από αυτό? Θα δώσετε πόσο ποσοστό έχει στους Κινέζους ή σε κάποιους άλλους, ούτε θέσεις εργασίας καινούριες θα πάρουμε. Δεν ξέρω τι. Κοιτάξτε, μπορεί να σημαίνει οικονομικά. Όταν δείτε όλο το πλέγμα των ιδιωτικοποιήσεων, υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες δημιουργούν πολύ μεγάλη νέα προστιθέμενη αξία. Να σου πω ένα παράδειγμα, το ελληνικό, το οποίο είναι ένα κομμάτι γης, το οποίο κάθεται εδώ και 10 χρόνια. Ναι, το έχετε αποφασίσει να το κάνετε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και αν θέλετε, είναι και αισθητικά άσχημο. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι χάλια. Αυτό ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2013. Είμαστε στην τελική φάση. Έχουν προεπιλεχθεί 4 όμιλοι και είμαστε και στην τελική διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνεστε την πολυπλοκότητα. Εδώ για να σχεδιαστεί ένα τόσο πολύ μεγάλο έργο. Πέρασαν και 12 χρόνια, κύριε Μηταράκη. Το ξέρω. Πόση αυτή η πολυπλοκότητα, πόσα χρόνια θέλει στην Ελλάδα? 25, 30, πείτε μα, θέλω 30 χρόνια. Εμεί θα το δεχτούμε. Θα περιμένουμε. Μην νομίζω. Αλλά μα λέτε συνέχεια πολυπλοκότητα, γραφειοκρατία. Μην νομίζετε όμω ότι αυτά τα τελευταία 12 χρόνια, παραδείγματο χάρη, δημιουργήθηκαν χρήση γη. Εμά μα έλεγαν ότι δουλεύουν πάντω όλοι οι υπουργοί που φέρναμε εδώ. Μόλι ρωτάγαμε το ελληνικό, αλλά παιδιά, σα παρακαλώ. Να τα σχέδια. Θυμόμαστε τα σχέδια που πομποδό συνάδελφοί σα έδειχναν. Αυτά τα σχέδια όχι απλώ έμειναν στα χαρτιά. Πετάχτηκαν. Ουδέποτε καταρχήν νομοθετήθηκαν χρήσεις γης στο ελληνικό. Ακόμα δεν έχει χρήσεις γης στο ελληνικό. Ναι, σκεφτείτε. Χρήσεις γης δεν ακόμα. Έχει. Δεν έχουμε σχεδί... άλφα, λοιπόν, ακόμα. Το ελληνικό είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Βέβαια πλέον, σε αντίθεση με το παρελθόν, έχουμε το νομοθετικό εργαλείο, τα εσχαδά, τα οποία επιτρέπουν τελικά, μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να περάσει πλέον και σε νομοθετική πρωτοβουλία η τελική χρήση της γης. Άρα κάτι που μας έλειπαν, θέλετε, ήταν τα εργαλεία. Αλλά μην πάω στο ελληνικό. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν λοιπόν αποκρατικοποιήσεις που έχουν τεράστια προστιθέμενη αξία. Mm-hmm. Ο συνδυασμός λιμάνι-τρένο, αεροδρόμιο-τρένο,
πύλη εισόδου, αυτό έχει τεράστια προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν και ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν λιγότερη προστιθέμενη αξία. Οι οποίες οι δυνατότητες, αν θέλετε, περαιτέρω ανάπτυξης είναι περιορισμένες. Βέβαια, επειδή αναφέρετε το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου, είναι αλήθεια ότι βλέπουμε άλλα αεροδρόμια στην περιοχή μας να εξελίσσονται σε κέντρα. Κωνσταντινούπολη. Παραδείγματος χάρη, και να στηρίζουν πλέον πολύ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίου βεληνικούς. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν το έχει καταφέρει αυτό το Ελευθέριο Βενιζέλος. Mm-hmm. Ίσως και εκεί λοιπόν τελικά χρειάζεται κάτι, ώστε να αποτελέσουμε και εμείς πόλο στην περιοχή. Που μιλάτε διαρκώς, έχουμε ακούσει το Υπουργείο, αφήσουμε τις εθνικές οδούς και αυτά. Εδώ, το παραλιακό μέτωπο, μια και είμαστε εδώ, είστε εδώ κοντά μας. Τι θα γίνει με αυτό? Το παραλιακό μέτωπο στην περιοχή που είμαστε εδώ πέρα, καταρχήν ξέρουμε ότι θα προχωρήσει η ανάπλαση, η οποία και προχωράνε και τα έργα του Ιδρύματος Νιάρχου. Αυτό προχωράει και πάει και καλά κιόλας. Έχουμε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουμε με τη δημιουργία του ΣΔΙΤ για λιμάνι κρουαζιέρας. Γιατί υπάρχει. Μιλάτε εδώ στο φαλιρικό όρμο τώρα. Η ακριβή θέση θα καθοριστεί και αναμένουμε το διαγωνισμό να βγει σε επόμενες εβδομάδες. Άρα θα δούμε την ακριβή θέση. Θα καθοριστεί. Δεν είσαι, ποιες είναι υποψήφιες? Γιατί ακούω τον Όλπ γκρινιάζει, σου λέει: εγώ, παιδιά, το έχω εδώ έτοιμο το μαγαζί και εσείς ψάχνετε να πάτε παραπέρα. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου λιμανιού πρέπει να ανταποκρίνεται κατά κανόνα στις ανάγκες αυτών που θα το χρησιμοποιήσουν. Αυτό θα είναι λιμάνι για την κρουαζιέρα, συμπληρωματικό του κεντρικού, τι θα είναι? Τι σκέφτεστε? Ένα λιμάνι που θα πιάνει τα κρουαζιερόπλια, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί σημείο εκκίνησης και τερματισμού κρουαζιέρας. Είμαστε αυτή τη στιγμή κατά κανόνα ένα λιμάνια τα οποία περνάνε. Μάλιστα. Η κατανάλωση, τα λεφτά που μένουν στον τόπο όταν ο άλλος ξεκινάει από την Ελλάδα είναι 8 με 10 φορές περισσότερα από ό,τι αν απλώς περνάει. Mm-hmm. Άλλο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, να μείνει και ένα-δύο βράδυ σαν ξενοδοχείο, να περπατήσει το κέντρο, και να ψωνίσει κάτι ώρες. Και σε δύο μέρες μετά να μπει στο πλοίο, και άλλο να δέσει το πλοίο 10 το πρωί, 10 να πούνε ώρες, μια βόλτα, και μετά να μπουν τρέχοντας για να μην χάσουν το δωρεάν μεσημεριανό που υπάρχει μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε ένα λιμάνι το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών, ώστε να επιλέξουν και αυτή την Ελλάδα ως το σημείο κίνησης. Mm-hmm. Αυτό είναι που θα ανακοινώσω. Αυτό θα είναι στο πλαίσιο της ανάπλασης εδώ όλου του μετώπου του παραλιακού ή θα είναι κάτι αυτόνομο? Θα κινηθεί αυτόνομα ως χρονικά, φυσικά όμως δένει ως έννοια με την ανάπλαση του λιμανιού. Άρα αυτό είναι προτεραιότητα. Το πρώτο που θα κάνει θα είναι το λιμάνι. Γιατί αυτό έχει μια άμεση επίπτωση πλέον στην ελληνική οικονομία. Έχουμε υπολογίσει ότι αν λειτουργήσει αυτό το λιμάνι, μπορεί η επίπτωση στην ελληνική οικονομία να είναι μέχρι ένα δισεκατομμύριο. Πότε θα ξεκινήσει αυτό? Αυτό μπορεί να ξεκινήσει ο διαγωνισμός μέσα στους επόμενες 8 εβδομάδες, να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός στους επόμενους 6 μήνες και μετά να πετύσει 2 με 3 χρόνια για την ολοκλήρωση. Δηλαδή μέσα στο 2014 μπορεί να δούμε έργα? Αυτή είναι, ευελπιστούμε πως ναι. Με την προϋπόθεση θα υπάρξει τελικό ενδιαφέρον και θα υπάρξει και πλειοδότηση. Κύριε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Υφυπουργό Ανάπτυξη, τον έχουμε κοντά μας. Να πω μια λέξη για τον ΤΑΠ, αν θέλετε, επ' ευκαιρία, γιατί ο Πρωθυπουργός σταμάτησε στο Αζερβαϊτζάν. Να μας πείτε πρώτα τι ζητήσαν αυτοί από την Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να έχει συνέχεια. Δηλαδή, πήγαμε, είδαμε, μιλήσαμε, καταρχήν ενδιαφέρον κτλ. Και πώς αυτά δεν θα τελειώσουν εδώ και θα έχουν μια συνέχεια? Καταρχήν, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε χτες, γυρνώντας πρώτη μέρα, έγινε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Είδαμε όλα τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν σε όλες τις επαφές όλων μας στο Πεκίνο και αναλάβαμε πλέον συγκεκριμένοι άνθρωποι να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ένα πράγμα που δεν κάναμε, αν θέλετε, ιστορικά, είναι ότι γινόντουσαν τα μεγάλα ταξίδια, συζητιόντουσαν 10 θέματα και μετά λίγο τα ξεχνάγαμε. Την άλλη Δευτέρα θα είναι στην Αθήνα ο Υφυπουργός Οικονομικών της Κίνας. 17 Ιουνίου αναμένουμε στην Αθήνα μια ομάδα επιχειρηματιών από τη Σαγκάη, την οποία συναντήσαμε στο φόρουμ. Οργανώνονται τώρα αυτοί, στέλνουμε και στοιχεία διάφορων ιδεών και θα έρθουν οργανωμένα στην Αθήνα. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνανε σε πολλούς τομείς, ναυτιλία, τουρισμός, αερομεταφορές, τραπεζικό σύστημα, τα οποία πρέπει πλέον τις επόμενες εβδομάδες, ένα-ένα, κάθε ένα σημείο να τα παρακολουθήσουμε. Mm-hmm. Στο θέμα της αύξησης του εμπορίου, πρέπει να δούμε ποια είναι τα σημεία τα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις. Σε διαφορετικό επίπεδο. Μπορείτε να μας πείτε πράγματα τα οποία σας έθεσαν οι Κινέζοι? Σας είπαν, ρε παιδί μου, εντάξει, να έρθω να το δω, αλλά αυτό με τίποτα. Το άλλο. Όχι. Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα που όλοι συζητάνε και το κλίμα σε αυτό σαφώς έχει βελτιωθεί είναι το θέμα της αξιοπιστίας της χώρας. Κατά πόσο έχουν απέναντί τους μια αξιόπιστη χώρα η οποία λέει Α και εννοεί Α. Λέει 5 και κάνει 5. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε πολλό χρόνο να το χτίσουμε. Ζητήσαν ένα αξιόπιστο φίλο στην Ευρώπη. Σέβονται πάρα πολύ την ιστορία μας και ως χώρα. Και αν θέλετε, είναι η χώρα που μας σέβεται πάρα πολύ. Ξέρετε πώς μας αποκαλούν? Ο άλλος πολιτισμός. Σιλά. Είναι ο άλλος πολιτισμός. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ήδη μία
ένα ιστορικό και πολιτισμικό αλληλοσεβασμό. Και αυτό ήταν μια βάση. Δίνουν βάρο σε αυτό. Ζητήσαν λοιπόν αξιοπιστία. Τέθηκε ένα μεγάλο θέμα για την ιστορική περίφημη ελληνική γραφειοκρατία και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν οι αλλαγέ που κάναμε με το νέο αναπτυξιακό και με δυτικό νόμο που επιτρέπει πλέον στα μεγαλύτερα έργα αλλά και στα μικρότερα να επιταχύνουν τι διαδικασίε του. Και αυτό είναι κάτι που θέλουν επίση να δουν στην πράξη. Ζητήσαν λοιπόν αξιοπιστία. Και αυτό είναι πρέπει να δείξουμε από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Πολιτικά, κύριε Μπιτάρακη, αυτό δείχνει έναν. Επειδή η Κίνα είναι και η πρώτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα που γίνεται πρωθυπουργός. Πολιτικά αυτό δείχνει και στοιχεία ενός διαφορετικού. Η δεύτερη που πάει πρωθυπουργός. Μετά το Κατάρ. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που πήγε στην Κίνα. Ναι. Δείχνει και έναν διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση και με τα οικονομικά μας, να το πω έτσι, και με τις. Ναι, με τις οικονομικές κατευθύνσεις. Κοιτάξτε, οι παγκόσμιες οικονομικές. Ήμασταν μια ζωή, θα λέγει κανείς, προστατευμένη απόλυτα, ας πούμε, στις σχέσεις μας με τις χώρες της Ευρώπης και ως εταίροι και ως μέλη κτλ. Και το κεντρικό μας κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας και συναλλαγών ήταν με την Ευρώπη. Αυτό δείχνει κάτι διαφορετικό πολιτικά. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Καταρχήν, αναδεικνύει ότι αναγνωρίζουμε τις αλλαγές που υπάρχουν στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι ο ισχυρότερος μηχανισμός ανάπτυξης στον κόσμο. Οι χώρες του κόλπου, εκμεταλλευόμενοι τους φυσικούς τους πόρους, αποτελούν ένας μεγαλύτερους ξένους επενδυτές σε όλες τις ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες. Αυτές τις νέες οικονομικές δυνάμεις με τις οποίες η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό πλεονέκτημα, το επαναλαμβάνω, είναι σχέσεις τις οποίες θέλουμε να καλλιεργήσουμε περισσότερο. Και γι' αυτό στα πρώτα οικονομικού χαρακτήρα ταξίδια του Πρωθυπουργού, πέρα από τα ταξίδια που έκανε εντός Ευρώπης για τους προφανείς λόγους, τότε που είχαμε και την κρίση του ευρώ το 2012, δείχνουν ένα προσανατολισμό οικονομικό. Μια κουβέντα από τον κύριο Κορομιλά να μας πει. Μια λέξη το ΤΑΠ, απλώς να το πω λόγω της επίσης Πρωθυπουργού. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο δουλεύουμε εδώ και μήνες, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατασκευαστικό έργο, κάτι το οποίο θα ξεκινήσει και από τα τέλη του 2014. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ως Ελλάδα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα ξεκινήσει να συμφωνήσουν και οι άλλοι. Δεν ναι, το θέλουμε. Αυτό και να επιλεγεί. Ναι, αυτό λέω. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες από ελληνική πλευρά. Η διακρατική συμφωνία ολοκληρώνεται και η δεύτερη συμφωνία με τον ΤΑΠ. Πολιτικά έχουμε στηρίξει το έργο, κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν, ώστε να είμαστε στο δεύτερο εξάμεινο του 2013 στην ισχυρή θέση να ευελπιστούμε ότι η υποψηφιότητα του ΤΑΠ θα έχει ένα πλεονέκτημα γιατί, σε σχέση με την εναλλακτική των Nabucco West, γιατί είναι και ο ταχύτερος και ο πιο οικονομικός αγωγός. Περνάει από λιγότερες χώρες και αυτές οι χώρες ήδη έχουν καταλήξει σε όλες τις συμφωνίες που προαπαιτούνται, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην επιλογή. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό έργο. Η δουλειά που ξεκινήσαμε τον Ιούνιο σε πολλά μέτωπα, βλέπουμε κάποια ήδη σιγά-σιγά να φτάνουν προς το τέλος φάσης ολοκλήρωσης. Κύριε Μηταράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να μας πει και ο Γιώργος.